Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Παναγιά. Να πω χρόνια πολλά. Φαντάζομαι ότι είναι η μέρα που πρέπει να τα πούμε, αλλά θα πρέπει να σας τα λέμε κάθε μέρα. Είναι μεγάλη χαρά που σας βλέπω και σας συναντώ, έστω με τη χρήση της τεχνολογίας, και παίρνω αφορμή από το γεγονός ότι είναι σήμερα Παγκόσμια μέρα νοσηλευτών, νοσηλευτριών, για να σας πω προσωπικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι έχετε κάνει εσείς, το προσωπικό σας, όσοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης αυτής της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης. Μας βγάλατε ως χώρα ασπροπρόσωπους, αλλά πάνω απ' όλα σώσατε ζωές και περιθάλψατε συμπολίτες μας σε ανάγκη με αυτοθυσία και με ποιότητα. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Και νομίζω ότι μέσα από αυτήν τη μεγάλη υγειονομική κρίση αποκαταστάθηκαν και δεσμοί εμπιστοσύνης με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και αποδείξαμε ότι το ΕΣΥ έχει εφεδρίες, πάνω απ' όλα έχει ανθρώπους, άξιους ανθρώπους, οι οποίοι μπορούν και με το παραπάνω να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις των καιρών. Από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε στα πράγματα, γνωρίζαμε πολύ καλά ότι μία από τις μεγάλες διαχρονικές ελλείψεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας αφορούσε το νοσηλευτικό προσωπικό, τον αριθμό του πρωτίστως. Γνωρίζαμε ότι ήμασταν από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού ανακάτοικο, ανά πληθυσμό. Και η κρίση του κορονοϊού ήταν μία ευκαιρία να προσθέσουμε με μεγάλη ταχύτητα νοσηλευτές σε όλη τη χώρα, αλλά να γνωρίζουμε απόλυτα ότι δεν είμαστε ακόμα εκεί που θέλουμε να βρεθούμε. Και πιστεύω ότι η μεγάλη ευκαιρία για την επόμενη μέρα, καθώς θα διαχειριζόμαστε πια αποτελεσματικά αυτή την πανδημία, θα είναι να κάνουμε έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό μαζί με το Υπουργείο Υγείας για το πώς μπορούν αυτά τα κενά να τα καλύψουμε με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι αποτελεσματικός και ταυτόχρονα ορθολογικός. Εγώ ήθελα να μιλήσω λίγο σήμερα, ήθελα να ακούσω από εσάς τις δικές σας εμπειρίες, τους δικούς σας προβληματισμούς και παρακαλώ μιλήστε ελεύθερα. Ο σκοπός αυτών των συναντήσεων δεν είναι μόνο να σας πω ένα τυπικό αλλά και πολύ ουσιαστικό ευχαριστώ, είναι να μπορώ και εγώ ίδιος να ενημερωθώ για την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία αναφοράς και για το πώς μπορούμε να γινόμαστε συνέχεια καλύτεροι. Σταματώ εδώ, να δώσω τον λόγο μια στιγμή στον Υφυπουργό και στον Γενικό, αν θέλουν να προσθέσουν κάτι, και μετά να ακούσω από εσάς τις δικές σας απόψεις και σκέψεις. Υφυπουργέ. Καλημέρα και από μένα. Χρόνια πολλά. Πραγματικά είναι αυτό που λέμε ότι το νοσηλευτικό προσωπικό είναι ο πυλώνας του συστήματος υγείας. Καταδείχθηκε με τον πιο περίτρανο τρόπο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Είναι σαφές ότι στην πρώτη γραμμή της μάχης οι νοσηλευτές και το λοιπόν βεβαίως προσωπικό των επαγγελματιών υγείας δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα που μας κάνει περήφανους όχι μόνο εντός της χώρας αλλά και διεθνώς. Και το έχουμε πει τόσο και προεκλογικά και πιστεύω ότι το αποδεικνύουμε κάθε μέρα ότι δίνουμε προτεραιότητα στα ζητήματα που αφορούν την νοσηλευτική υπηρεσία στα νοσοκομεία και τους νοσηλευτές συνολικά και είμαστε συνεπείς σε ό,τι έχουμε πει προεκλογικά και πιστεύω ότι με τον καλύτερο τρόπο θα ανταποκριθούμε στις προσδοκίες που έχει ο νοσηλευτικός κλάδος στην κυβέρνηση. Από την κυβέρνηση. Θα παρακαλούσα τον Γιάννη τον Κοτσιόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα, να συντονίσει τη συζήτηση με τις διευθύντριες της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Θα ξεκινήσω με τη λίστα έτσι όπως μου την δώσανε, με το Σωτηρία και την κυρία Ζαγανά.
Εσείς βρεθήκατε κατεξοχήν στην πρώτη γραμμή, περιθάλψατε το μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών μαζί με τον Ευαγγελισμό. Για πείτε μας τις δικές σας εμπειρίες. Χαίρομαι ιδιαίτερα που συνομιλώ μαζί σας και για όλο το πάνελ. Χρόνια πολλά σε όλους τους απανταχούν νοσηλευτές. Η εμπειρία μας ως πρώτο νοσοκομείο αναφοράς δεν περιγράφεται με μία λέξη. Θα μπορούσαμε να μιλάμε και να συζητάμε πάρα πολλές ώρες. 28 Δευτέρου ορίστηκε το νοσοκομείο μας να γίνει η πρώτη άσκηση ετοιμότητας. 1η Τρίτου δεχθήκαμε τους πρώτους ασθενείς. Αντιλαμβάνεστε ότι για μας τα πράγματα έτρεχαν πάρα πολύ γρήγορα, περισσότερο από ό,τι τα περιμέναμε. Σύμφωνα όμως με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, του Παγκόσμιου Οργανισμού, της Επιτροπής Λοιμόξεων, χάρη στη βοήθεια των νοσηλευτών λοιμόξεων και όλων των νοσηλευτών του νοσοκομείου, ανταποκριθήκαμε τα μέγιστα. Αρχής γενομένης από το ΤΕΠ, από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, με τη διαλογή, ακόμη είχαμε τον ορισμό κρούσματος που κάναμε συγκεκριμένες ερωτήσεις και πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση. Ήτανε δύσκολα. Δεν φοβηθήκαμε, δεν καταθέσαμε ούτε μια στιγμή τα όπλα. Πεισμόσαν αντιθέτως και επειδή ως νοσοκομείο το οποίο έχει ιστορία στην αντιμετώπιση περιστατικών με λοιμώξεις του αναπνευστικού υπάρχει εμπειρία, ανταποκριθήκαμε τα μέγιστα. Τα λέω περιγραφικά, αλλά πίσω από αυτές τις περιγραφές υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες. Το τι βιώσαμε στα επίγοντα, με μεγάλη προσέλευση προσερχομένων για την ιχνηλάτηση. Αρκεί να σας πω ότι σήμερα μετράμε 4.808 προσερχόμενους και με τα επαναληπτικά τεστ που κάνουμε. Νοσηλεύσαμε 267 ασθενείς με πολύ μεγάλη επιτυχία σε τμήματα, νοσηλευτικά τμήματα, μονάδες εντατικής θεραπείας, ειδικές μονάδες και ΜΑΒ. Ανταποκριθήκαμε πάρα πολύ καλά. Οι θάνατοι ήταν ελάχιστοι, ένα ελάχιστο ποσοστό. Είμαστε ικανοποιημένοι το ότι οι ασθενείς μας έφευγαν από τη ΣΜΕΘ όρθιοι, περπατώντας. Επίσης, εις ό,τι αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό, θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες. Τα μέγιστα μπορώ να πω και να τους αποδώσω, διότι χάρη στην εμπειρία τους, την προθυμία τους, την αυτοθυσία τους, καταφέραμε και νοσηλεύσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σύμφωνα με τις οδηγίες όλων των αρμοδίων φορέων, χωρίς να έχουμε έκθεση σε επαγγελματικό κίνδυνο. Παρά μόνο 2 νοσηλευτριών και 2 γιατρών, όπου και εκεί πάλι αντιδράσαμε άμεσα και δεν υπήρξαν προβλήματα. Το προσωπικό μας πήρε τη θεραπεία που χρειάστηκε και σήμερα είναι υγιέστατοι και εργάζονται, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα. Πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω την πολιτική ηγεσία του τόπου, του Υπουργείου Υγείας, για την άμεση ανταπόκριση στην πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού, κάτι στο οποίο υστερούσαμε, στην ενίσχυση του Γενικού και την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα από άλλα νοσοκομεία της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας, πάλι με νοσηλευτικό προσωπικό, να μας στηρίξουν στο ξεκίνημά μας. Ανταποκριθήκαμε τα μέγιστα. Και όλα αυτά χάρη στους νοσηλευτές μας, οι οποίοι υπερέβαλαν εαυτόν, προσπάθησαν και συνεχίζουν να προσπαθούν. Σήμερα νοσηλεύουν μόνο 37 ασθενείς, εκ των οποίων είναι διασωληνωμένοι μόνο οι 7. Όλοι οι άλλοι είναι έτοιμοι να πάνε στα σπίτια τους. Και αυτό μας τιμά ιδιαίτερα, μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Είναι η ηθική ικανοποίηση που εισπράττουμε. Κάτι το οποίο δεν το είχαμε στην αρχή. Βγήκαμε ενισχυμένοι. Βγήκαμε δυνατοί μέσα από την όλη αυτή η διαδικασία. Η κοινωνική αλληλεγγύη μεταξύ μας, η συνεργασία, η οργάνωση, ο σχεδιασμός των οποίων κάναμε, είχε αποτέλεσμα. Ευχαριστώ όλους τους νοσηλευτές από καρδιάς και όλους τους επαγγελματίες υγείας που συνεργαστήκαμε για τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε σήμερα. Και εσάς φυσικά για το προσωπικό το οποίο μας στείλατε στο νοσοκομείο μας και μας ενισχύσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να κρατήσω, κυρία Ζαγανά, αυτό το οποίο είπατε, ότι είχαμε σχετικά λίγα κρούσματα που αφορούν το υγειονομικό προσωπικό. Είναι μια επιτυχία συνολική αυτή. Αν δείτε τι έχει συμβεί σε άλλες χώρες, τα πράγματα ήταν και είναι πολύ χειρότερα. Αυτό οφείλεται σίγουρα στο γεγονός ότι καταφέραμε και υποστηρίξαμε
τα νοσοκομεία αναφοράς με το απαραίτητο, με τον απαραίτητο εξοπλισμό, αλλά οφείλεται και στη δικιά σας υπεύθυνη στάση και στο δικό σας επαγγελματισμό και στη λήψη προφανώς των απαραίτητων μέτρων προστασίας, καθώς εσείς είστε στην πρώτη γραμμή και είστε άμεσα οι πιο εκτεθειμένοι στην πιθανότητα να μολυνθείτε από τον ιό. Στέκομαι και σε αυτό το οποίο είπατε, στην ηθική επιβράβευση. Εμείς κοιτάξαμε να σταθούμε δίπλα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και υλικά, όπως γνωρίζετε, δίνοντας ένα έκτακτο δώρο Πάσχα. Και μάλιστα υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα δρομολογηθεί και μία έκτακτη δωρεά από το Ίδρυμα Νιάρχος για να στηρίξουμε ειδικά τα νοσοκομεία αναφοράς και τις εντατικές που σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος αυτής της προσπάθειας. Αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο υλικό, είναι και ηθικό. Απολαμβάνεται σήμερα, όσοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή, μία πολύ μεγάλη αναγνώριση και μία πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη από την ελληνική κοινωνία. Και αυτό πιστεύω ότι σας δίνει δύναμη και για τώρα και για την επόμενη μέρα να συνεχίσετε με τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια αφοσίωση. Και αυτό που είπατε βέβαια, ότι φαντάζομαι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση για το προσωπικό το οποίο δίνει αγώνα ειδικά μέσα στις εντατικές, όταν σώζεται μια ανθρώπινη ζωή, όταν βγαίνει κάποιος από την εντατική, όταν αποσυλλώνεται. Και τα πετύχαμε πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα. Έβλεπα τα στατιστικά και από το εξωτερικό και από τις Ηνωμένες Πολιτείες με πολύ υψηλά, πολύ υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας στις εντατικές από αυτά τα οποία είχαμε εμείς στην Ελλάδα. Οπότε και γι' αυτό, που νομίζω ότι είναι η απόλυτη δοκιμασία τελικά. Η απόλυτη δοκιμασία είναι αν μπορούμε να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή που χωρίς αυτή τη φροντίδα δεν θα τα κατάφερνε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το πετύχατε και εσείς όλοι, αλλά ειδικά εσείς που βρεθήκατε στο μάτι του κυκλώνα, στο Σωτηρία, το πετύχατε σε βαθμό που εκπλήξατε ευχάριστα τους πάντες. Ίσως οι μόνοι που δεν εξεπλάγησαν να είστε εσείς οι ίδιοι, γιατί ξέρατε τις πραγματικές σας δυνατότητες. Στην Πάτρα η κυρία Μίχου είχε αντιμετωπίσει μια ιδιαίτερη δύσκολη κατάσταση, επειδή η επιδημία στην Πάτρα εξελίχθηκε πολύ γρήγορα. Και δεν ξέρω αν θα ήθελε να συνεισφέρει με τις εμπειρίες της από μια κατάσταση που εξελίχθηκε γρήγορα, αλλά επιτυχημένα. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για όλα, για την οργάνωση, για το συντονισμό, για όλα. Ήμασταν όντως οι πρώτοι, οι οποίοι αντιδράσαμε και πολύ γρήγορα σαν νοσοκομείο. Και όχι μόνοι μου, βέβαια, γιατί έχω μία ομάδα εδώ. Έχω τα στελέχη της νοσηλευτικής διεύθυνσης, τομεάρχες. Κυρίως τις τομεάρχες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο είναι οι τομεάρχες του διατομεακού τομέα, η κυρία Δημοπούλου στα ΤΕΠ. Από εκεί ξεκινήσαμε πρώτα. Και αντίστοιχα την κυρία Αντωνοπούλου, που είναι για τη ΣΜΕΘ και το χειρουργικό τομέα. Εμείς ανοίξαμε μία κλινική απευθείας μέσα σε 2 ώρες, την οφθαλμολογική, όπου την ορίσαμε με επιβεβαιωμένα κρούσματα εκεί. Και αντίστοιχα, μέσα σε 3 μέρες ανοίξαμε και την ορειλά κλινική, δηλαδή μεταφέραμε άμεσα τους ασθενείς σε άλλους χώρους προσφυλής, ώστε να εξυπηρετηθούν και οι ασθενείς αυτοί του χειρουργικού τομέα, και βάλαμε μέσα στην ορειλά τα ύποπτα κρούσματα και αντίστοιχα στην οφθαλμολογική τα επιβεβαιωμένα. Ακολούθως, βάλαμε οι άλλες κλινικές που δέχθηκαν του χειρουργικού τομέα περιστατικά, ήταν η δερματολογική με την νευρολογική, οι οποίες συστεγάζονται. Αντίστοιχα, ανοίξαμε τη ΜΕΘ COVID, αλλά και το SARS στα TEP COVID, όπου μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε εκεί γύρω στα 6 περιστατικά κάθε φορά. Να σας πω ότι τα κρούσματα που δεχθήκαμε, ειδικά από αρχικά, ήταν γύρω στα 1.247. Νοσηλεύσαμε πάρα πολλά περιστατικά, γύρω στα 450-500 περίπου, τα οποία βέβαια πήγαν στο σπίτι τους, νοσηλεύθηκαν από την οφθαλμολογική που είχαμε τα επιβεβαιωμένα σε άλλες κλινικές, γιατί είναι καθοριστικά των παθολόγων αυτά τα περιστατικά, γιατί έχουν λίμωξη οξέα αναπνευστικού, οπότε πήγαν σε όμορες κλινικές που έχουμε στις 3 παθολογίες. Ήδη έχουμε και τη γάμα παθολογική. Από τις 3 παθολογίες, η μία παθολογία δέχεται τα αρνητικά COVID της ορειλά κλινικής με το που αρνητικοποιούνται, οπότε παίρνει τις οξείς λοιμώξεις αναπνευστικού εκεί. Έχουμε ανοίξει πάρα πολλά κομμάτια στο νοσοκομείο προκειμένου να εξυπηρετήσουμε και να πάμε τα περιστατικά καταρχήν και βέβαια να έχουν μια καλή έκβαση όλα αυτά τα περιστατικά.
Όλο το νοσηλευτικό προσωπικό θα σας πω ότι ανταποκρίθηκε άμεσα, πάρα πολύ καλά, με τις οδηγίες μας. Ήμουνα παρούσα στα ΤΕΠ από την πρώτη μέρα μαζί με την τομεάρχη του ΤΕΠ, την κυρία Δημοπούλου, και την προϊσταμένη του τμήματος και το νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί φτιάξαμε το fast track, το triage, είχαμε τον κυβίσκο απ' έξω που παίρναμε τις λήψεις δειγμάτων, τους δώσαμε οδηγίες πώς θα φορούν τη στολή, πώς θα υποδέχονται τα περιστατικά. Βγάλαμε οδηγίες σχετικές, σίγουρα βέβαια με τις οδηγίες που μας δώσατε εσείς από τον ΕΟΔΗ, με τους αρμόδιους φορείς, με το Υπουργείο Υγείας, με όλες αυτές τις οδηγίες, και πηγαίναμε. Έχουμε συντονιστική επιτροπή COVID εδώ, συνεδριάζουμε καθημερινά, γύρω στις 12 η ώρα το μεσημέρι ή και μία ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, με τη διοικήτρια του νοσοκομείου, με τον κύριο Γόγο, όπως ξέρετε, το Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, με την Επιτροπή Λοιμόξεων, με τη Διευθύντρια της Μονάδας, την κυρία Φλίγκου, που είναι η καθήλυνα αρμόδια για τα ΜΕΘ και αντιμετώπισε και τη ΜΕΘ COVID, γιατί εκεί νοσηλεύσαμε μόνο δύο περιστατικά. Το ένα βέβαια απεβίωσε λόγω του ότι είχε υποκείμενο νόσημα, ήταν και σε μεγάλη ηλικία και το έχω, επειδή στέλνω και στοιχεία εγώ στο ΕΚΑΒ και στο ΚΕΠΗ, με έχετε ορίσει τρεις φορές την ημέρα και αν τύχει και κάτι έκτακτο εννοείται ότι στέλνω ενδιάμεσα και τη νύχτα έχω στείλει ενημερώσεις, προκειμένου να έχετε την απόλυτη ενημέρωση με ώρες θανάτου, με ημερομηνία, με τα πάντα. Ο ηλικιωμένος αυτός ήταν 90 ετών, που ήταν ο τελευταίος που απεβίωσε. Δεν έχουμε κανένα διασωληνωμένο περιστατικό, εννοείται, αυτή τη στιγμή. Το άλλο περιστατικό που νοσηλεύτηκε ήταν ο γιατρός από το Αιτωλικό, ο οποίος περπάτησε, σηκώθηκε, βγήκε από την εντατική και πήγε στο σπίτι του. Έχει τώρα περίπου 2 εβδομάδες και είναι καλά στην υγεία του. Ο οποίος και αυτός ήταν ένα πάρα πολύ βαρύ περιστατικό. Μπήκε στην οφθαλμολογική από τη στιγμή που επιβεβαιώθηκε, μετά πήγε στο SARS, έκανε αυτή τη διαδρομή, στο TEP δηλαδή, και μετά πήγε, εφόσον διασωληνώθηκε, πήγε στη ΜΕΘ COVID, που είχαμε ήδη προνοήσει και είχαμε φτιάξει με το προσωπικό το οποίο μας στείλατε, και με την παρέμβαση βέβαια του υπεάρχη, του κυρίου Καρβέλη, της έκτης ΥΠΕ, που μας έστειλε πολύ προσωπικό και μας υποσχέθηκε ότι θα στείλει και άλλο για να στελεχώσουμε αυτό το νοσοκομείο, το οποίο είναι πολύ παθό. Δεν είχε ξαναδεί τέτοιο προσωπικό, έχω να σας πω. Νομίζω το Πανεπιστημιακό ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά στις περιστάσεις, που ήταν πραγματικά πολύ δύσκολες στην Πάτρα. Πάρα πολύ δύσκολα. Νομίζω πρέπει να συγχαρούμε το νοσηλευτικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ από καρδιάς όλο το προσωπικό, το νοσηλευτικό, το οποίο έμεινε στις επάλξεις εκεί. Ήτανε αμετακίνητο. Προσέφερε τα δέοντα, πραγματικά, και εγώ το ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως και όλα τα στελέχη της διεύθυνσης. Νομίζω εξίσου δύσκολη ήταν η κατάσταση, κύριε Πρόεδρε, και στη Θεσσαλονίκη στην αρχή, και το ΑΧΕΠΑ υποδέχτηκε ένα μεγάλο αριθμό κρούσματων. Δεν ξέρω αν θα ήθελε να μας πει δύο λόγια η κυρία Δημόνη. Καταρχήν, να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για την τιμή που μας κάνει να έχει αυτή την τηλεσυνδιάσκεψη σήμερα και να μιλήσει με εμάς που ζήσαμε όλες αυτές τις στιγμές της πανδημίας. Πράγματι, το πρώτο περιστατικό το οποίο ήρθε ήταν στην Θεσσαλονίκη. Θυμάμαι ότι ήμασταν στην αίθουσα συσκέψεων και μάθαμε από τα μέσα ότι ήδη εσείς γνωρίζατε και είχατε ανακοινώσει ότι γινόταν εισαγωγή του περιστατικού στο νοσοκομείο. Από εκείνη τη μέρα λάβανε πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές χώρα σε αυτό το νοσοκομείο. Η λειτουργία του άλλαξε. Πολλές κλινικές μετατράπηκαν σε κλινικές COVID. Σε αυτό βοήθησαν πάρα πολύ οι νοσηλευτές, το γνωρίζετε πολύ καλά, αλλά βοήθησαν και πάρα πολλοί άλλοι. Η διοίκηση του νοσοκομείου, η διοίκηση της ΥΠΕ, της τέταρτης υγειονομικής περιφέρειας, ο κύριος Τσαλικάκης, η κυρία Ευτέρπη Βασιλιάδου, που είναι νοσηλεύτρια αναπληρώτρια στην υγειονομική περιφέρεια, η οποία άκουγε πάντοτε με ενδιαφέρον και συνέδραμε κάθε ανησυχία που είχαμε και φυσικά βοήθησε μέχρι να έρθει το προσωπικό που εσείς στείλατε και που ήταν πραγματικά μια μεγάλη ανακούφιση για το νοσοκομείο. Μας υποστήριξε με μετακινήσεις από τα κέντρα υγείας. Δηλαδή, πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια. Δεν θέλω να σας κουράσω με νούμερα, γιατί τα ξέρετε πολύ καλύτερα από όλους μας. Έχετε καθημερινή και ακριβή ενημέρωση. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι την αξιοπρεπή στάση των συναδέλφων μου νοσηλευτών από την πρώτη στιγμή. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι νοσηλευτές πάντα ήταν στο κίνδυνο μετάδοσης, να πάθει κάτι η υγεία τους εξαιτίας της μετάδοσης νοσημάτων.
Θα σας πω, επειδή η εμπειρία μου ήταν 23 χρόνια από το νοσοκομείο Σωτηρία, ότι φυματίωσε, εκεί υπήρχε το προηγούμενο και φυσικά και οι άλλες επιδημίες που είχαν γίνει με το SARS, με τον ΙΤΑ 1-1, ήταν προετοιμασμένοι οι νοσηλευτές. Οι νοσηλευτές δεν κάνανε κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνανε άλλες φορές. Αυτό που έγινε διαφορετικό ήταν η δική σας μάλλον στάση απέναντί μας. Το γεγονός ότι προβάλατε το ρόλο μας σε αυτή την πανδημία. Ότι κάθε μέρα στις 6 ώρα στο Δελτίο Ειδήσεων κάποιος ανακοίνωνε και έλεγε πόσοι άνθρωποι αναρρώσανε. Δυστυχώς και κάποιοι πεθάνανε. Πόσοι άνθρωποι διασωληνώθηκαν. Και το συνέδε με τη δικιά μας δουλειά. Ήρθαμε στο προσκήνιο. Έγινε ορατός ο ρόλος μας και η παρουσία μας. Εμείς, πιστέψτε μου, δεν κάναμε τίποτε διαφορετικό από αυτό που κάναμε τόσα χρόνια. Αυτό που θέλω να σας πω και να μείνει από αυτή τη συζήτηση και σας παρακαλώ πάρα πολύ να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας, είναι ότι οι νοσηλευτικές υπηρεσίες και τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης. Έγινε μια πολύ γενναία προσπάθεια και πράγματι ήρθαν κάποιοι νοσηλευτές, νέοι σε ηλικία. Εδώ θα πρέπει λίγο να συζητήσουμε και να σας δώσουμε στοιχεία από τα χαρακτηριστικά του προσωπικού. Πάνω από το 50% των νοσηλευτών πριν έρθουν οι νέοι νοσηλευτές ήταν πάνω από 50 χρονών. Για έναν άνθρωπο, για έναν νοσηλευτή, για ένα τόσο δύσκολο, απαιτητικό, σωματικά, πνευματικά και ψυχικά επάγγελμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει με τον ίδιο τρόπο που το έκανε όταν ήταν 30, στην ηλικία των 50. Ένα πολύ απλό παράδειγμα θα σας πω, η ανάγνωση των ετικετών του φαρμάκων τη στιγμή που έχεις πρεσβειοπία και τη στιγμή που χορηγείς τα φάρμακα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δεν μπορείς να διατηρήσεις τις συνθήκες πρόληψης, μετάδοσης των λοιμόξεων, γιατί σκεφτείτε, κάνεις την απλή κίνηση να βάζεις και να βγάζεις τα γυαλιά σου. Θέλω να σας πω ότι ήταν πολύ γενναία αυτή η ενίσχυση που έγινε με το προσωπικό, αλλά σε βάθος χρόνου θα πρέπει να κάνουμε μετρήσεις με επιστημονικούς τρόπους των πραγματικών αναγκών σε νοσηλευτικό προσωπικό και πάνω σε αυτό, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι ανθρώπινοι πόροι και οι υλικοί πόροι στο σύστημα υγείας είναι πολύ ακριβή, να σχεδιάσουμε σε βάθος χρόνου πώς θα στελεχωθούν οι υπηρεσίες, έτσι ώστε να υπάρχει πάντοτε ένα ικανό σώμα νοσηλευτών να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της υγείας του πληθυσμού. Και πιστέψτε με, τη στιγμή που θα μπορέσουν οι νοσηλευτές να επιδίδονται αποκλειστικά και μόνο στο ρόλο τους, τότε πραγματικά θα δείτε ότι το επίπεδο υγείας του πληθυσμού θα βελτιωθεί. Θα μειωθούν οι νοσοκομιακές λοιμώξεις, θα μειωθούν οι πτώσεις, θα μειωθούν τα έλκη από πίεση, από την κατάκληση. Θα έχουμε πρόληψη θανάτων από έγκαιρη αναγνώριση των σημείων επιδείνωσης του αρρώστου και πραγματικά θα καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι οι νοσηλευτές να παρέχουν τη φροντίδα τους. Δηλαδή να μην έχουμε την παλιά αναλογία ένας νοσηλευτής προς 20 ασθενείς, αλλά ένα προς τρεις και τέσσερις όπως έγινε τώρα με το COVID. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε, κυρία Δημόνη, σχετικά με τα... Ήθελα μάλιστα να το ρωτήσω σχετικά με τα χαρακτηριστικά των νέων νοσηλευτών, νέων ως προς την ανάληψη των καθηκόντων τους, όχι κατά ανάγκη πάντα νέων ηλικιακά, και πόσο γρήγορα μαθαίνουν τη δουλειά, πόσο γρήγορα μαθαίνουν τη δουλειά στην πράξη, εννοώ, γιατί τη δουλειά προφανώς την ξέρουν, και πόσο εύκολα ενσωματώνονται στην τρέχουσα λειτουργία του νοσοκομείου. Αυτό που λέτε έχει πολύ μεγάλη σημασία, απαιτεί μια πιο συστηματική μεθοδολογική δουλειά με το Υπουργείο, με τον Υφυπουργό και με τον Γενικό Γραμματέα για να καταλάβουμε καλύτερα τις πραγματικές ανάγκες. Δεν πιστεύω ότι πάντα η λύση, ειδικά σε μια χώρα η οποία είχε και θα έχει δημοσιονομικά προβλήματα, είναι οι αθρώες προσλήψεις, είναι οι σωστές προσλήψεις. Άρα ο σωστός άνθρωπος στην κατάλληλη θέση είναι οι εσωτερικές μετακινήσεις όπου αυτό είναι απαραίτητο, έγινε εν προκειμένου για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες των νοσοκομείων αναφοράς και είναι βέβαια και η δυνατότητα να δίνουμε στα νέα παιδιά, στους νέους αποφύτους μας, την δυνατότητα γρήγορα να μπορούν να μπαίνουν στο σύστημα υγείας και σε μια νεαρή ηλικία να κάνουν αυτό το οποίο επέλεξαν να κάνουν ως επαγγελματική διαδρομή. Και προφανώς για να επιλέξεις αυτή τη δουλειά με τις ιδιαίτερες δυσκολίες, πιστεύω πάντα ότι υπάρχει μια διάθεση προσφοράς η οποία ξεπερνάει ενδεχομένως το επάγγελμα απλά ως μια βιοποριστική υποχρέωση.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και νομίζω τώρα έχουμε μια καλύτερη εικόνα και έχουμε και περισσότερα δεδομένα για να δούμε πώς μπορούμε να χαρτογραφήσουμε την επόμενη μέρα του συστήματος υγείας ως προς τις ανάγκες του νοσηλευτικού προσωπικού. Γιάννη. Νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντικές οι παρατηρήσεις της κυρίας Δημόνη για την εκπαίδευση του προσωπικού και ήδη σχεδιάζουμε προγράμματα εκπαίδευσης και με τη βοήθεια του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, τα οποία θα ανακοινωθούν μέσα στους επόμενους μήνες και θα αφορούν τις νοσοκομιακές λοιμώξεις. Νομίζω από το Αττικό θα ήθελα εγώ να ακούσω δύο κουβέντες από την κυρία Πεσημίση, γιατί ακόμα νοσηλεύουμε αρκετούς ασθενείς εκεί με COVID και ξέρω ότι ένας μεγάλος αριθμός ασθενών κατευθύνθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης προς τα εκεί. Η κυρία Πεσημίση να μας πει δύο κουβέντες. Καλημέρα σας. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για την τιμή που μας έκανε σήμερα, μέσα στα πλαίσια της μέρας του νοσηλευτή, να έχουμε αυτή την επικοινωνία μεταξύ μας. Κάτι που ούτε καν μπορούσε να περάσει από το μυαλό μας, θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια τηλεδιάσκεψη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αυτό που θα ήθελα να πω ότι η εμφάνιση, ας πούμε, του κορονοϊού πραγματικά ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για όλους μας. Μας ένωσε. Συνεργαστήκαμε όλες οι υπηρεσίες μαζί με τη διοίκηση του νοσοκομείου μας. Ήταν δίπλα μας η διοίκηση της υγειονομικής περιφέρειας, ο κύριος Ροϊλός, το Υπουργείο Υγείας. Όλοι μαζί καταλάβαμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας και καταφέραμε όλα αυτά τα καλά αποτελέσματα τα οποία θα μπορέσω να σας ενημερώσω. Ξεκίνησε η πρώτη άσκηση ετοιμότητας τον Ιανουάριο μέσω του ΕΚΑΒ με ασθενή, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ και εκεί αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι μάλλον ο ιός είναι πολύ κοντά μας. Είχαμε την ευκαιρία να έχουμε τον καθηγητή Τσιόδρα, λοιμοξιολόγο στο νοσοκομείο μας, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ να εκπαιδευτούμε, να ενημερωθούμε σχετικά με τον ιό και να προετοιμάσουμε το νοσοκομείο μας να μπορέσει να νοσηλεύσει με ασφάλεια τόσο τους ασθενείς με COVID που θα περιμέναμε στη συνέχεια, όσο και τους ασθενείς τους υπόλοιπους με διάφορα άλλα νοσήματα. Είμαστε πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι στην ασφάλεια που παρέχαμε στους ασθενείς οι οποίοι είχαν αιματολογικά προβλήματα, προβλήματα χημειοθεραπείας, ήταν νοσοκατασταλμένους ασθενείς, αυτές τις ευαίσθητες ομάδες ασθενών, οι οποίοι είχαν τρομοκρατηθεί πάρα πολύ για το τι θα γινόταν η θεραπεία τους. Δουλέψαμε όλοι μαζί, σαν μία ομάδα, αναδιαμορφώσαμε όλους τους χώρους του νοσοκομείου, το τμήμα επιγόντων περιστατικών. Αναδιαμορφώσαμε κλινικές για να νοσηλεύουμε με ασφάλεια. Διαθέσαμε 89 κλίνες για τους ασθενείς με COVID. Το προσωπικό μας είχε ενθουσιασμό. Μου λέγανε ότι ξανανθίσαμε, τους έρχονταν ιδέες πώς θα λειτουργήσουμε καλύτερα. Ένα μεγάλο άγχος είχαν όσο αφορά τα μέτρα ατομικής προστασίας. Η αλήθεια είναι με την υποστήριξη της ΔΥΠΕ του Υπουργείου, τις διάφορες δωρεές, καταφέραμε να τους μειώσουμε αυτό το άγχος. Διαχειριστήκαμε, παρόλο που ήταν επίπονη αυτή η δουλειά, τα μέτρα ατομικής προστασίας και μόλις αισθάνθηκαν αυτή την εμπιστοσύνη ότι δεν διαπραγματευόμαστε σε καμία περίπτωση την ασφαλειά τους, η αλήθεια είναι ότι απελευθερώθηκαν, έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και ήταν μαζί με τους ασθενείς 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες τη βδομάδα. Κανένας άλλος από τα επαγγέλματα υγείας δεν είναι δίπλα τους. Μοιράστηκε μαζί τους συναισθήματα έντονα, φορτισμένες στιγμές, δύσκολες στιγμές, όμως τα κατάφερε και εισέπραξε αγάπη τόσο από τους ασθενείς, όσο και από την αναγνώριση του κόσμου. Στο νοσοκομείο μας ήρθαν 124, νοσηλεύαμε 124 ασθενείς, αντίστοιχα σε μονάδα εντατικής θεραπείας και στις κλινικές. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι έχουμε μόνο 21 ασθενείς. Πολλοί από αυτούς είναι να πάρουν εξιτήριο. Μία πολύ μεγάλη προσπάθεια, η οποία έγινε και εκεί εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ, το νοσοκομείο των Λιμωδών, που το είχα δει, επιτρέψτε μου, ως ερείπιο, να το επισκεφθώ και να δω οργανωμένες δύο κλινικές μέσα σε μηδενικό χρόνο, το οποίο μας διευκόλυνε όσο τα περιστατικά μας, τα οποία ήταν σε καλύτερη κατάσταση, θετικά στον κορονοϊό, πήγαιναν στο νοσοκομείο αυτό, οπότε άδειαζαν οι κλίνες για να υποδεχθούμε τα νέα περιστατικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά όλους όσους μας στήριξαν και να πω το σημαντικό ότι η στελέχωση στα νοσηλευτικά τμήματα θα πρέπει να αυξηθεί. Καλή η προσπάθεια ενίσχυσης με νοσηλευτικό προσωπικό, μπορώ να πω όμως με ειλικρίνεια ότι δεν είναι επαρκής. Χρειαζόμαστε
περισσότερο νοσηλευτικό προσωπικό, καλύτερη στελέχωση και να είστε σίγουροι ότι θα ανταποδώσουμε τα μέγιστα με αυτή τη στελέχωση. Θα έχουμε ποιοτική, ολική, ανθρωποκεντρική φροντίδα στους ασθενείς μας. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω από την Κρήτη θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε μία από τις δύο διευθύνουσες. Ξέρω ότι η Κρήτη δεν είχε τόσο μεγάλο φορτίο, αλλά τα νοσοκομεία ετοιμάστηκαν πολύ σωστά και έχουμε, θα ήθελα να τις ευχαριστήσω και τις δύο διευθύνουσες, όποιο πια θέλει. Και οι δύο. Ναι, ναι. Να ξεκινήσω με το Ηράκλειο. Καλημέρα σας από μένα. Να συγχαρώ την ηγεσία της χώρας και του Υπουργείου Υγείας και για τον προγραμματισμό και την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας, αλλά και για την αντιμετώπιση που είχε ο νοσηλευτικός κλάδος. Νομίζω ότι σας χρωστούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για αυτό που γίνεται σήμερα. Τώρα, όσον αφορά την Κρήτη, το ξέρετε ότι δεν είχαμε πάρα πολλά περιστατικά, λίγα ευτυχώς, και τώρα δεν, από όσο ξέρω, δεν νοσηλεύεται κανένα περιστατικό σε όλη την περιφέρεια της Κρήτης. Παρ' όλα αυτά, όταν κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε τα πρώτα περιστατικά, έγινε τεράστια κινητοποίηση. Συμπτύξαμε κλινικές, μετακινήσαμε προσωπικό, οργανώσαμε τις μονάδες μας, το τμήμα επιγόντων περιστατικών κτλ. Αυτό που κάνανε και όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Σήμερα είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε ένα πολύ καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, όχι μόνο της νοσηλευτικής υπηρεσίας, αλλά και των άλλων υπηρεσιών. Άρα, ο πληθυσμός της Κρήτης πρέπει να αισθάνεται ασφαλής ότι έχει εκπαιδευμένους υγειονομικούς για να αντιμετωπίσουν την πανδημία. Αυξήθηκαν τα κρεβάτια της ΜΕΤ, που επίσης ήταν μια πολύ μεγάλη ανάγκη, και επίσης ενισχύθηκε με νοσηλευτικό προσωπικό η υπηρεσία, που νομίζω δεν θα γινόταν ή θα υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία να γίνει αυτό. Βέβαια, στην όλη προσπάθεια αυτή βοήθησαν όλοι οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων, η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι όλων των υπηρεσιών. Υπήρξε πνεύμα συνεργασίας, ομάδας και τα καταφέραμε να πάνε όλα καλά. Τι χρειαζόμαστε όμως, μιας και είναι και η μέρα του νοσηλευτή, να δούμε λίγο, να πάμε μπροστά. Για να πάμε μπροστά χρειαζόμαστε σίγουρα στελέχωση, το είπανε όλοι οι συνάδελφοι. Χρειαζόμαστε όμως εκπαίδευση. Παίρνουμε ναι προσωπικό, αλλά δεν είναι εξειδικευμένο. Θα πρέπει να κάνουμε τις ειδικότητες και οι ειδικότητες πρέπει να ξεκινούν μόλις τελειώνουν το πανεπιστήμιο. Για να, όταν προκυρήσονται οι θέσεις, να ξέρουμε τι προσωπικό θα πάρουμε και να το παίρνουμε είτε επικουρικό είτε μόνιμο, να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα. Όλοι ξέρουμε ότι παίρνουμε προσωπικό σήμερα, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μονάδα. Χρειάζεται κάποιους μήνες να εκπαιδευτεί για να ανταπεξέλθει. Δεν είναι μόνο οι βασικές γνώσεις νοσηλευτικής. Υπάρχουν πάρα πολλά μηχανήματα, πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να εκπαιδευτούν. Επομένως, ας οργανωθούμε καλύτερα σαν χώρα. Θέλω επίσης να πω ότι υπάρχουν οργανισμοί στα νοσοκομεία παμπάλεοι. Πρέπει να τροποποιηθούν. Η τροποποίηση που έγινε το 2012 δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας. Και επίσης χρειάζεται επιτέλους αναδιάρθρωση της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Είναι ένα παλιό μοντέλο, νομίζω δεν καλύπτει σήμερα τις ανάγκες μας. Και φυσικά να στηριχθεί ο κλάδος των νοσηλευτών σε όλα τα επίπεδα. Θα ήθελα επίσης να κάνω μία σημείωση και να πω για τις ευπαθείς ομάδες. Προσλαμβάνεται προσωπικό για νοσηλευτικό έργο το οποίο έχει σοβαρά προβλήματα υγείας ή προσωπικό το οποίο εργάζεται ήδη παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι σε μία πανδημία τέτοια προσωπικό που έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, δηλαδή είναι ευπαθής ομάδα, δεν μπορεί να είναι στην πρώτη γραμμή, ούτε στη δεύτερη γραμμή. Είναι σπίτια τους. Επομένως, θα πρέπει συνολικά σαν χώρα, μέσα από τα οικονομικά δεδομένα που έχουμε, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Καμιλάκη, εμείς στα Χανιά τον εξαφανίσαμε τον κορονοϊό. Έτσι δεν είναι? Έχουμε φτάνει. Καλή σας μέρα από μένα. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, εσάς και την ηγεσία την πολιτική του Υπουργείου Υγείας, που και με τη σημερινή ημέρα δείχνετε πόσο εκτιμάται το έργο μας και πόσο έχετε σταθεί πάνω σε εμάς και τώρα που περνάμε δύσκολα, αλλά πιστεύω ότι θα συνεχίσετε και μετά. Τα Χανιά το νοσοκομείο έχει πάει πάρα πολύ καλά.
Έχουμε κάνει 450 τεστ, εκ των οποίων κανένα δεν βγήκε θετικό προς το παρόν. Έχουμε όμως οργανωθεί, κάναμε COVID-1, COVID-2, ΜΕΘ, αυξήσαμε τα κρεβάτια στη ΜΕΘ, δημιουργήσαμε 3 χώρους για να εξετάζονται οι ασθενείς πριν πούν στο νοσοκομείο για κάθε ασφάλεια. Έχει ΕΤ προσωπικό 36 άτομα όλων των βαθμίδων. Έχουν αναπτυχθεί τα κρεβάτια της ΜΕΘ. Κάναμε κατάλληλο χώρο για τα χειρουργεία, για μεευτήριο, για παιδιατρικό. Και αισθανόμαστε πολύ μεγάλη ασφάλεια, γιατί είμαστε έτοιμοι ακόμα και για το Σεπτέμβριο, που όλοι πιθανολογούμε ότι θα συνεχιστεί αυτό το πρόβλημα. Έχουμε πάει πολύ καλά, ανέλπιστα πολύ καλά. Ναι, αυτό που είπατε είναι σημαντικό, κύριε Γαμιλάκη, διότι ναι, έχουμε πάει πολύ καλά στον πρώτο γύρο. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει, είναι πιθανό να υπάρξει δεύτερος γύρος, αλλά σίγουρα θα είμαστε πολύ πιο έτοιμοι και οφείλουμε να αξιοποιήσουμε, και το γνωρίζει πολύ καλά το Υπουργείο αυτό, και θέλω να γνωρίζετε ότι παρακολουθώ προσωπικά τα ζητήματα από τότε που ξεκίνησε η κρίση του κορονοϊού κάθε μέρα. Είμαστε κάθε μέρα στις 9.30 το πρωί, κάνουμε τηλεδιάσκεψη προσωπικά. Εγώ δεν έχω χάσει ούτε μία τηλεδιάσκεψη με το Υπουργείο Υγείας για να έχουμε καθημερινή ενημέρωση για την πρόοδο των πολιτικών μας, αλλά επειδή μπορεί να έχουμε ένα δεύτερο κύμα έξαρσης, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να διατηρήσουμε το βαθμό ετοιμότητας, επανερχόμενοι όμως, όπως ήδη κάνετε, και στην κανονικότητα του νοσοκομείου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν περιθάλπτουμε μόνο περιστατικά COVID, έχουμε και μια σειρά από άλλα περιστατικά. Οι Έλληνες εξακολουθούν να αρρωσταίνουν και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κάνουμε διακρίσεις μεταξύ των ασθενών. Και καθώς τώρα η Κρήτη θα είναι και στο πρώτο κύμα, θα απελευθερώσουμε τις μετακινήσεις από 18 του μήνα, ξεκινώντας από την υπηρετική Ελλάδα και την Κρήτη, έχει και μια πολύ μεγάλη σημασία εν ώψη και του όποιου τουρισμού έχουμε το καλοκαίρι, να γνωρίζουν και οι επισκέπτες μας ότι ομιγέννητο είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάποιο περιστατικό. Δεν εκτιμώ, και αυτό μας λένε και οι επιδημιολόγοι μας, ότι θα έχουμε και λόγω των θερμοκρασιών κάποια μεγάλη καλοκαιρινή έξαρση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ενδεχομένως μικρά πισωγυρίσματα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω το Θριάσιο θα πήγαινα μετά, που επίσης νοσήλευσε και νοσηλεύει αρκετούς ασθενείς με COVID. Η κυρία Ρόκα. Ακούγομαι. Βεβαίως, ναι. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Χαιρετίζω την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, τον Πρωθυπουργό και τους παρευρισκόμενους όλους συναδέλφους. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μία ευχή. Εύχομαι το 2020 να είναι ένα έτος αναγέννησης για την νοσηλευτική. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω λακωνικά, γιατί πιστεύω ότι έχουν κάνει οι συναδέλφισσές μου πλήρη ανάλυση των προβλημάτων. Και θα ήθελα να μιλήσω σχετικά με το νοσοκομείο μου, το οποίο έχει δοκιμαστεί τελευταία σε σχέση με τις πλημμύρες της Μάνδρας, σε σχέση με τις πυρκαγιές του 18 στο Μάτι, και ήταν βέβαια κρίσης, όχι αυτού του Βεληνεκούς, γιατί εδώ είχαμε έναν αόρατο εχθρό, αλλά οι νοσηλευτές του Θριασίου έχουν μάθει και έχουν δοκιμαστεί να αντιμετωπίζονται σε κρίσεις. Ήμουνα επομένως πολύ σίγουρη ότι και τώρα θα ανταποκριθούν θετικά. Επομένως, υπήρξε μια γρήγορη κινητοποίηση εκ μέρους της ΔΥΠΕ, της διοίκησης του νοσοκομείου μας, σε σχέση με το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο συντάχθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Υπήρξε μια πάρα πολύ καλή εκπαίδευση από την Επιτροπή των Λοιμόξεων, η οποία όλο το 24ωρο ήταν παρούσα στο νοσοκομείο για την εκπαίδευση όλου του προσωπικού. Επομένως, με αυτά τα όπλα, δηλαδή το επιχειρησιακό σχέδιο, την εκπαίδευση, τον αλτρουρισμό των νοσηλευτών και τη μαχητικότητα, το αποτέλεσμα ήταν θετικότατο. Νοσηλεύσαμε αρκετούς ασθενείς. Έχουμε 2 τμήματα COVID, συν μία μονάδα 8 κλινών. Σήμερα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο μας μόνο 10 ασθενείς και ένα στη μονάδα. Από τους επαγγελματίες υγείας δεν έχει κανείς επιμολυνθεί, και αυτό οφείλεται στην προσπάθεια που έχει γίνει
με την εκπαίδευση και με την ενημέρωση από την Επιτροπή Λοιμόξεων, με αφορμή τα όσα συνέβησαν, στέκομαι επιγραμματικά, θα ήθελα να αναφερθώ σε φαινόμενα πρωτόγνωρα για μένα. Εγώ εργάζομαι 40 χρόνια στον χώρο της υγείας, είμαι 23 χρόνια διευθύντρια στο Θριάσιο και είδα ότι όταν έχεις ένα σωστό επιχειρησιακό σχέδιο, μία σωστή εκπαίδευση και την ανάπτυξη της ομαδικότητος που εμφανίστηκε τώρα σε όλες τις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τόσο τις υπηρεσίες υγείας όσο και τους λοιπούς εργαζόμενους, είχαμε ένα θετικότατο αποτέλεσμα. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους νοσηλευτές, όχι μόνο των τμήματων που εργάζονται στα τμήματα που έχουν χαρακτηριστεί COVID, αλλά και όλους τους άλλους που επομίστηκαν το φόρτο εργασίας των λοιπών ασθενών. Διότι δεν είμαστε ένα νοσοκομείο που ασχολούμεθα μόνο με COVID, υπάρχουν και οι άλλες υπηρεσίες. Ξεκίνησε πραγματικά ο αγώνας από το τμήμα επιγόντων περιστατικών και διαχύθηκε σε όλο το άλλο νοσοκομείο. Όλοι αγόγιστα προσέφεραν από το μετερίζι τους την προσπάθειά τους. Τους ευχαριστώ όλους και θέλω να κλείσω με μία ευχή. Επειδή είμαστε οι πολυπληθέστεροι επαγγελματίες στον χώρο της υγείας, θα ήθελα την ηγεσία του Υπουργείου, όταν χαράσετε η πολιτική της υγείας, να μην είμαστε αμέτωχοι. Βλέπω μία προσπάθεια εκ μέρους του Υπουργείου αυτό να υλοποιηθεί. Και επίσης, απευθυνόμενη με όλη την ταπεινότητά μου στον Πρωθυπουργό, στον κύριο Μητσοτάκη, είδα ότι εμπιστεύτηκε απόλυτα τους ειδικούς, τους επιστήμονες, επιδημιολόγους και λοιμοξιολόγους. Αυτό είναι κάτι το πρωτόγνωρο για μένα, να γίνει σε αυτό το βαθμό που έγινε εκ μέρους του. Εγώ προτείνω να εμπιστευτεί και εμάς τους νοσηλευτές και είμαι σίγουρη ότι θα τον εκπλήξουμε θετικά. Εύχομαι να εισακουστούμε και ό,τι το καλύτερο για μας και την υπηρεσία μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, κυρία Ρόκα. Το Πανεπιστημιακό της Αλεξανδρούπολης κάλυψε, κύριε Πρόεδρε, μια τεράστια περιοχή και νομίζω θα άξιζε να ακούσουμε δύο λόγια από τον κύριο Κουτσιβελάκη. Ναι, σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και το Διπεάρχη και το Διοικητή, ιδιαίτερα όλους τους νοσηλευτές που ήταν, είναι και θα είναι όλοι μαζί μία ομάδα για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Όπως είπατε, κύριε Γενική, καλύπτουμε μία μεγάλη περιφέρεια της Τράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας. Δεν είχαμε πάρα πολλά περιστατικά, αλλά το νοσοκομείο διαλύθηκε, ξαναδημιουργήθηκε με δημιουργία νέας πτέρυγας COVID από το πουθενά. Όλο το προσωπικό να προσπαθεί να εκπαιδευτεί τόσο για την αντιμετώπιση του ιού, για να στήσουμε έναν τρίτο όροφο για την αντιμετώπιση όλης της αυτής πανδημίας που περιμέναμε. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε. Θα ήθελα να κάνω μία ανοιχτή πρόσκληση, ιδιαίτερα στον Πρωθυπουργό, αλλά και σε όλες τις συναδέλφεις και σε εσάς, να επισκεφτείτε την Αλεξανδρούπολη, τον τόπο μας και το νοσοκομείο. Να ευχαριστήσω επίσης για όλο αυτό που γίνεται σήμερα για την τηλεδιάσκεψη και την τιμή που γίνεται για τη γιορτή μας σήμερα σαν Παγκόσμια ημέρα. Να ευχαριστήσω επίσης για το προσωπικό που προσλήφθηκε. Οι περισσότερες συναδέλφες με κάλυψαν. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω εγώ, εάν γίνεται, να γίνει μονιμοποίηση του προσωπικού
του ΟΑΕΔ, του επικουρικού προσωπικού που έχει προσληφθεί, αλλά και κυρίως να μην μας ξεχάσετε για έναν προγραμματισμό, γιατί είμαστε λίγοι και δεν φτάνουμε. Μιλήσανε πριν οι συναδέλφες και είπανε ότι για τα προβλήματα που υπάρχει το προσωπικό γυρασμένο με προβλήματα υγείας. Όντως έτσι είναι. Σε ένα μεγάλο κύμα που θα, αν υπάρξει από Σεπτέμβρη, να είμαστε έτοιμοι. Και αυτό που θέλω να πω και να προσθέσω ακόμη είναι να υπάρχει τόσο υπάρκεια προσωπικού όσο και υλικού για να είμαστε έτοιμοι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω πέρα από τα μεγάλα πανεπιστημιακά και τα κάπως μικρότερα νοσοκομεία, όπως αυτό της Πτολεμαΐδας, και αυτά είχαν ένα ειδικό ρόλο, και θα άξιζε τον κόπο να ακούσουμε και από την κυρία Γιαννοπούλου δύο λόγια, αν είναι. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Καλησπέρα και από μένα. Κύριε Πρωθυπουργέ, ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός της χώρας αναγνωρίζει το έργο μας. Όλοι οι προηγούμενοι συνάδελφοι με έχουν καλύψει στα περισσότερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε στο να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί την πιο δύσκολη υγειονομική κρίση. Είναι η πρώτη φορά που νιώσαμε σίγουροι και είχαμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο σχεδιασμό και στο συντονισμό όλου αυτού του εγχειρήματος. Θα σας δώσω λίγα στοιχεία για το δικό μας νοσοκομείο, που είναι ένα μικρό νοσοκομείο και έπρεπε να διαχειριστεί περιστατικά από μια επιβαρημένη επιδημιολογικά περιοχή αυτή της Καστοριάς. Νοσηλεύσαμε λοιπόν 75 άτομα, εκ των οποίων οι 31 ήταν θετικοί στον ιό. Έχουν πάρει όλοι εξιτήριο, εκτός των δύο ασθενών που νοσηλεύθηκαν στη ΜΕΘ. Ο ένας εκ των δύο νοσηλεύεται σε απλή κλίνη και ο άλλος στη ΜΕΘ, αλλά έχουν αποσωληνωθεί και είναι πολύ καλά στην υγεία τους. Καταλαβαίνετε ότι οι νοσηλευτές ήταν η φροντίδα και η συντροφιά όλων αυτών των ανθρώπων όλο αυτό το διάστημα. Το νοσοκομείο μας χωρίστηκε στα δύο στην ουσία, σε COVID και καθαρό, ας πούμε, εισαγωγικά. Είχαμε χωρίσει τα ΤΕΠ από την πρώτη στιγμή σε COVID και καθαρά. Έχουμε βάλει την νεφρολογική κλινική, την παλιά πνευμονολογική μας, ως κλινική COVID, που εκεί νοσηλεύαμε όλα τα περιστατικά μας, και την ορθοπαιδική κλινική, την οποία την κάναμε κλινική υπόπτων. Η χειρουργική κλινική μας είχε πάρει το βάρος όλων των χειρουργικών περιστατικών, και έτσι είμαστε ακόμη μέχρι και σήμερα. Από Δευτέρα ξεκινάνε να λειτουργούν τα τακτικά ιατρία κανονικά, και τα TEP COVID φυσικά, όπως ήταν και μέχρι σήμερα. Δεν θέλω να πω πολλά και να σας κουράσω. Μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ στις νοσηλεύτριες και τους νοσηλευτές που στάθηκαν βράχοι σε όλο αυτό, αλλά και σε εσάς και προσωπικά και στην διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, στην πολιτική ηγεσία, που μας στηρίξατε, μας ακούσατε και μας εμπιστευθήκατε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δημήτρη Σκουτέλη, τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, με τον οποίο είχαμε πολύ συχνή επαφή για όλα τα προβλήματα που είχαμε μπροστά μας, που βλέπαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το προσωπικό που ήρθε, μας βοήθησε πάρα πολύ, και έτσι μπορέσαμε και βοηθήσαμε τις κλινικές και τα τμήματα και τα υπάρχοντα που υπήρχαν ήδη και αυτά που γίνανε τα καινούργια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη διοίκηση του νοσοκομείου. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση του νοσοκομείου, τον κύριο Παπασωτηρίου, που μας βοήθησε από την πρώτη στιγμή, ήταν αρρωγός σε ό,τι χρειαζόμασταν. Τη διοίκηση της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας, τον κύριο Μπογιατζίδη. Και αφού οι συνάδελφοι είπανε για τα βαριά και διγυνά, είπανε για τις ειδικότητες, έμεινε σε μένα να πω για τον κλάδο νοσηλευτών του ΕΣΥ, που το περιμένουμε πώς και πώς χρόνια τώρα, και είμαστε σίγουροι ότι θα βοηθήσετε πολύ να γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι αλήθεια, κύριε Πρόεδρε, ότι το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας πραγματικά έχει ένα ειδικό ρόλο σε αυτή την κρίση.
γιατί αντιμετώπισε μια τοπική επιδημία πολύ επιτυχώς και θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Γιαννοπούλου για όλα όσα έκανε, τα παρακολουθούσα από κοντά. Να δώσουμε το λόγο στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, στην κυρία Θανασίου. Καλησπέρα και από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Μας τιμάει ιδιαίτερα η πρόσκλησή σας, κύριε Πρωθυπουργέ, ειδικά αυτήν την ημέρα, την ημέρα των νοσηλευτών. Το νοσοκομείο μας έχει οριστεί αναπληρωματικό νοσοκομείο αναφοράς. Το Υπουργείο Υγείας, ο ΕΟΔΗ, όλοι ήσασταν από την αρχή υποστηρικτές μας. Νιώσαμε ασφάλεια για να προχωρήσουμε παρακάτω και να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία. Σε συνεργασία με την Πέμπτη ΥΠΕ, την διοίκηση του νοσοκομείου, κάναμε μία ομάδα, επιχειρησιακή ομάδα, COVID. Και στη συνέχεια οργανώσαμε το υπηρεσιακό σχέδιο COVID, ούτως ώστε βήμα-βήμα να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την πανδημία. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση του νοσοκομείου, όλες τις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τα επιστημονικά όργανα του νοσοκομείου, γιατί βοήθησαν πάρα πολύ σε όλο αυτό που αντιμετωπίζουμε. Εμείς μόνο ένα κρούσμα είχαμε στο νοσοκομείο, το οποίο, δόξα τω Θεώ, πήγε πολύ καλά και έχει φύγει από το νοσοκομείο. Αντιμετωπίσαμε πάνω από 300 ύποπτα κρούσματα, με όλες τις προφυλάξεις που απαιτούνται, το τελευταίο δίμηνο. Μετατρέψαμε χώρο σε μεθ COVID και απομακρυσμένη πτέρυγα του νοσοκομείου ενεργοποιήθηκε για την νοσηλεία ελαφρύ των περιστατικών ασθενών. Στη στελέχωση των ανωτέρων συνέλαβε η πρόσληψη του επικουρικού προσωπικού, το οποίο εκπαιδεύτηκε και αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν σας κρύβω όμως ότι η μεγάλη επένδυση για το μέλλον και για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στα νοσοκομεία είναι να παραμένει προσωπικό το οποίο εκπαιδεύεται. Έχουμε ανάγκη από εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Εκεί που δώσαμε βαρύτητα ήταν καταρχήν στο ΤΕΠ που προδέχτηκε τον κύριο Όγκο στη διαλογή, στη συνέχεια στην ΜΕΘ COVID και στην πτέρυγα που αντιμετωπίζουμε τα πιο ελαφριά περιστατικά. Όλο αυτό έγινε γιατί η χρονοβόρα εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού και προκειμένου να εμπιστευτούμε έναν βαρέως ασθενή σε αυτές τις μονάδες χρειάζεται χρονοβόρα διαδικασία και πολλή εκπαίδευση. Μετακινήσαμε αγόγιστα νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο είχε εμπειρία σε ΜΕΘ, ΤΕΠ, από άλλα τμήματα, να συνδράμουν στο να γίνει αυτή η εκπαίδευση ταχύτερα. Γενικά, με καλύψανε οι περισσότεροι συνάδελφοι εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Εκείνο που θέλω να ευχαριστήσω, με τη σειρά μου και εγώ, να ευχαριστήσω περαιτέρω όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, την ηγεσία της νοσηλευτικής υπηρεσίας, τους προϊσταμένους, όλους τους προϊσταμένους και ειδικά την προϊσταμένη της ΜΕΘ, που κατέβαλε μεγάλο αγώνα να γίνει, τον προϊστάμενο των ΤΕΠ, την υπεύθυνη της πτέρυγας COVID. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Θανασίου. Να ξεκινήσουμε από τη Λάρισα, από την κυρία Ζησοπούλου. Καλή σας ημέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το βήμα που μας δίνετε. Έχουμε εκπλαγεί πολύ ευχάριστα με την παρουσία και του Πρωθυπουργού και της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Σήμερα εμείς εδώ στο Πανεπιστημιακό, στη μέρα της γιορτής μας, έχουμε δώσει ένα σύνθημα ότι το κουράγιο δεν είναι να έχεις τη δύναμη να συνεχίζεις, είναι να συνεχίζεις όταν δεν έχεις τη δύναμη. Αυτό πρέπει να το ακούσουμε όλοι. Δεν ξέρω αν πρέπει να επαναληφθούμε. Η προσπάθειά μας άρχισε από την πρώτη του ΕΟΔΗ σήμανση ότι ξεκινάμε κάτι, 21 Γενάρη, με την Επιτροπή Λοιμόξεων και ειδικά το Γραφείο Λοιμόξεων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Αρχίσαμε την οργάνωση του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών για να είναι
λέγει Άρτης οργανωμένο ως προς τη διαλογή. Έχουμε την δυνατότητα να έχουμε 16 κλίνες αρνητικής πιέσεως και νομίζω ότι είμαστε το μοναδικό νοσοκομείο που έχει τόσες κλίνες. Φτιάξαμε 14 κλίνες ΜΕΘ, απομονώσαμε τον τέταρτο όροφο, 10 κλίνες για ύποπτα και 25 κλίνες για θετικά σε περίπτωση που τα χρειαζόμασταν. Ήμασταν στις επάλξεις. Βεβαίως, διοίκηση και υγειονομική περιφέρεια, γιατί αυτά δεν είναι μεμονωμένες προσπάθειες, είναι συλλογικές προσπάθειες. Ξεκινάει, εμείς εδώ στην επαρχία λέμε ότι από το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Το κεφάλι, λοιπόν, που είναι το Υπουργείο, ο Πρωθυπουργός, Υπουργείο, όταν είναι υγιείς, μας αναγνωρίζουν. Μας αναγνωρίζουν. Δεν πρέπει να γίνονται τέτοια πράγματα και είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι με αυτόν τον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του Υπουργείου δεν θα ξεχαστούν. Εγώ το πιστεύω προσωπικά απόλυτα αυτό. Νοσηλεύσαμε στα λοιμόδια 204 άτομα, 32 θετικά. Στη μονάδα μας 5. Οι 4 είχαν πολύ καλή έκβαση. Είναι στα σπίτια τους. Οι 3 έχουν αρνητικοποιηθεί και όλο. Ένας λίγο έχει ένα μικρό υλικό φορτίο. Έναν το χάσαμε δυστυχώς. Ήταν μια ομάδα υψηλού κινδύνου. Δεν σταματάμε, δεν εφησυχάζουμε. Είμαστε εδώ. Δεν θέλω να επεκταθώ πάλι σε θέματα προσωπικού. Θεωρώ ότι εκείνο, θα το δει το Υπουργείο Υγείας, γιατί η αρρώστια δεν σταματάει ποτέ. Η αρρώστια εξελίσσεται. Οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Οπότε πρέπει να συμβαδίζουμε με την αρρώστια και πρέπει να είμαστε τόσοι όσοι πρέπει. Όχι υπερβολές, αλλά όσοι πρέπει. Για να μην προσφέρουμε μόνο νοσηλευτική φροντίδα απλή, να προσφέρουμε ποιοτική νοσηλευτική φροντίδα. Αυτό είναι το στοίχημά μας. Δεν νομίζω ότι καμία συνάδελφος εξεπλάγει από την διάθεση όλου του προσωπικού της να βοηθήσει και να σταθεί στις επάλξεις. Για μας ήταν αυτονόητο αυτό. Δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω. Και εκείνο που θέλω λίγο να προσθέσω είναι ότι στον οποιονδήποτε σχεδιασμό, όπως είπε η κυρία Ρόκα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απόψεις μάχημων νοσηλευτών. Νοσηλευτών που αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα στα νοσοκομεία με τις ιδιαιτερότητές τους. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε μόνο με την Αθήνα. Η Αθήνα έχει τα δικά της θέματα. Η επαρχία έχει κάποια άλλα θέματα. Επομένως, πρέπει να ακούγονται απόψεις μάχημων νοσηλευτών, όχι νοσηλευτών γραφείων. Νομίζω ότι πρέπει να το λάβουμε λίγο πολύ σοβαρά υπόψη αυτό. Και είμαι σίγουρη ότι δεν θα ξεχαστούμε. Εγώ είμαι σίγουρη γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια μας πολλά. Ναι, ναι, ακούγεστε. Αξιότιμη κύριε Πρωθυπουργέ, και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πρωθυπουργό και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, καθώς και την διοίκηση της ΕΚΤΗ ΥΠΕ, για τη βοήθεια που προσέφεραν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που βρέθηκε και το Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων. Από την πρώτη στιγμή συγκροτήθηκε η Επιστημονική Επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν όλες οι υπηρεσίες. Να σας πω δύο λόγια για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, πώς λειτουργήσε. Στο Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων, στα ΤΕΠ, υπάρχει χώρος αρνητικής πίεσης. Οπότε θεωρώ ότι το προσωπικό είχε χώρο για την πρώτη αντιμετώπιση ασθενών. Υπάρχει τμήμα λιμωδών, το οποίο έχει 20 κλίνες αρνητικής πίεσης. Υπάρχει και ΜΕΘ για COVID 8 κλίνων. Εκείνο που δεν είχαμε έτοιμο ήταν το νοσηλευτικό προσωπικό. Με σύμφωνη γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής και της Διοίκησης, συγχωνεύτηκαν κάποιες νοσηλευτικές κλινικές, όπως παθολογικές, δακρυβηρολογικοί, οφθαλμολογικοί, πήγαν στις αντίστοιχες χειρουργικές ή παθολογικές. Οπότε πήραμε το έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό για να στελεχώσουμε τα ΤΕΠ και την μονάδα λιμωδών, καθώς και την ΜΑΤ. Υπάρχει βέβαια στο νοσοκομείο μας το τμήμα λοιμόξεων και το τμήμα εκπαίδευση των νοσηλευτών. Οπότε έχουμε μια συνεχή εκπαίδευση όλου του νοσηλευτικού προσωπικού.
Από τη στιγμή που μας δόθηκε εντολή ότι το νοσοκομείο μας θα είναι νοσοκομείο αναφοράς, από το πρωί μέχρι το βράδυ είμαστε όλοι εδώ, τόσο το τμήμα εκπαίδευσης όσο και το τμήμα λοιμόξεων, για να ξαναθυμηθεί όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί εμείς έχουμε μια συνεχή εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που απαιτούσε, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΟΝΔΙ, η συγκεκριμένη αντιμετώπιση των ασθενών αυτών. Στη συνέχεια, ανοίχθηκε και ακόμα ένα νοσηλευτικό τμήμα, η παιδιατρική, με 20 κλίνες. Εδώ συνεργάστηκε και η τεχνική υπηρεσία. Οπότε, επειδή δεν υπήρχε αρνητική πίεση, τοποθετήθηκαν και αρνητική πίεση σε αυτό το τμήμα. Στελεχώθηκε και αυτό με νοσηλευτικό έμπειρο προσωπικό, καθώς και η μονάδα 8 κλινών, αλλά είχαμε έτοιμη και ακόμα μία μονάδα άλλων 8 κλινών σε περίπτωση που θα χρειαστεί. Βέβαια, μέχρι τώρα δεν είχαμε τόσο μεγάλο αριθμό ασθενών για να καλύψουμε όλες αυτές τις κλίνες. Στην μονάδα διασυνδεδεμένη νοσηλεύτηκαν 3 ασθενείς. Και στο COVID-1 νοσηλεύτηκαν μέχρι τώρα 8 ασθενείς θετικοί. Υπήρχαν πάρα πολλοί με ύποπτα συμπτώματα, αλλά θετικοί ήταν μόνο 8. Σήμερα, στην μένα μονάδα υπάρχει ένας ασθενής διασυνδεδεμένος θετικός και ακόμα 2 στην μονάδα λοιμωδών. 2 ασθενείς. Θέλω να ευχαριστήσω όλο το νοσηλευτικό προσωπικό και αυτοί που ασχολήθηκαν με τα COVID και αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν πίσω στις υπόλοιπες κλινικές, γιατί και αυτές οι κλινικές στήριξαν το υπόλοιπο νοσηλευτικό, στήριξαν όλους τους ασθενείς που έμπαιναν σε αυτές τις κλινικές. Θέλω να ευχαριστήσω βέβαια και την ηγεσία του Υπουργείου, γιατί αμέσως μας έστειλε νοσηλευτικό προσωπικό. Βέβαια, επειδή δεν είχε την εμπειρία, εμείς τοποθετήσαμε σε άλλα νοσηλευτικά τμήματα και όπως σας προείπα, τα τμήματα αυτά τα στελεχώσαμε με έντερο νοσηλευτικό προσωπικό. Συνεχίζουμε την εκπαίδευση. Έχει παραμείνει ανοιχτό το ένα τμήμα λοιμωδών 20 κλινών, η μία μονάδα 8 κλινών, συν τα τέπτα οποία υπάρχει χώρος για COVID και χώρος για τα έκτακτα περιστατικά. Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω όλο το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, να τους ευχηθώ χρόνια πολλά και εσάς ιδιαίτερα τον κύριο Πρωθυπουργό και όλη την ηγεσία που μας θυμηθήκατε, γιατί και εγώ 40 χρόνια στο νοσοκομείο είναι η πρώτη φορά που μιλάω με το Υπουργείο Υγείας. Χρόνια πολλά σε όλους τους συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Τη βρήκα άκρος διαφωτιστική και θα ήθελα αυτή η διαβλή επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων της πρώτης γραμμής και του Υπουργείου να παραμείνουν ανοιχτοί. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και το επιδιώκω να το κάνουμε πάντα, να μιλάμε με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο πεδίο και να ακούμε τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους, γιατί πολλές φορές ιδέες που μπορεί να ακούγονται ωραίες στο χαρτί πάσχουν στο πεδίο της πρακτικής εφαρμογής. Κρατώ ιδιαίτερα τα ζητήματα που αφορούν στο προσωπικό, όχι μόνο στον αριθμό του, αλλά και στην εκπαίδευσή του. Και βέβαια χαίρομαι ιδιαίτερα όταν ακούω ότι αυτή η κρίση μας έδωσε μία ευκαιρία να δουλέψουμε πιο ομαδικά και πιο δημιουργικά, νομίζω το είπε η κυρία επισημήσει αυτό. Πιστεύω πολύ στις ατομικές πρωτοβουλίες τις οποίες παίρνει ο κάθε εργαζόμενος, ειδικά ο εργαζόμενος της πρώτης γραμμής. Και το κάνει πολύ πιο εύκολο όταν αισθάνεται ότι υπηρετεί μια κοινή αποστολή και όταν βέβαια βλέπει ότι η δουλειά του αναγνωρίζεται και έμπρακτα και ηθικά. Και όπως σας είπα και στην εισαγωγή μου, πιστεύω ότι αυτό το οποίο έγινε μέσα στην τραγωδία, γιατί είναι μια τραγωδία, κάθε ανθρώπινη απώλεια ανθρώπινης ζωής είναι μια τραγωδία και βέβαια και θα είναι και πολύ δύσκολη η οικονομική διαχείριση των επιπτώσεων του κορονοϊού, αλλά είναι και μια τεράστια ευκαιρία να κάνουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας πράγματα τα οποία ουσιαστικά δεν έγιναν από τη δημιουργία του. Και να περάσουμε στην ουσία στη δημιουργία ενός νέου Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο θα ενσωματώσει τις εμπειρίες μας και θα μας δώσει επίσης τη δυνατότητα να κινηθούμε και να παρακάμψουμε γραφειοκρατικά εμπόδια
τα οποία στο παρελθόν μας ανάγκαζαν να κινηθούμε με άλλους ρυθμούς. Τώρα δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Τώρα θα κινηθούμε με γρήγορους ρυθμούς. Έχουμε τους πόρους στη διάθεσή μας για να στηρίξουμε την υγεία. Όπως γνωρίζετε, έχουμε κάνει μεγάλες δημοσιονομικές παρεκκλήσεις και θα έχουμε και ευρωπαϊκή στήριξη για να υποστηρίξουμε τις πολιτικές υγείας και θα μετατρέψουμε αυτή την κρίση σε μια ευκαιρία. Δεν είναι σχήμα λόγου αυτό, το λέμε συχνά. Νομίζω ότι κάναμε τα πρώτα βήματα για να το κάνουμε πράξη. Και βέβαια να είμαστε έτοιμοι για το επόμενο κύμα, αν και εφόσον υπάρξει, δίνοντας πάνω απ' όλα έμφαση στην προστασία του υγειονομικού προσωπικού πρώτης γραμμής. Όχι μόνο με μέσα ατομικής προστασίας, αυτό το θεωρώ απολύτως αυτονόητο και είναι κάτι το οποίο έγινε, αλλά αύριο το έχω συζητήσει και με το Υπουργείο. Όταν με το καλό έχουμε το εμβόλιο, θα το έχουμε κάποια στιγμή. Ελπίζω να το έχουμε συντομότερα παρά αργότερα. Αλλά προφανώς οι πρώτοι οι οποίοι θα ωφεληθούν από το εμβόλιο θα είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή, την υγεία των οποίων πρέπει να προστατεύσουμε για να μπορείτε εσείς με τη σειρά σας να προστατεύετε όλους εμάς. Οπότε και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ και κρατώ αυτά για το διάβλο επικοινωνίας. Θα συνομιλώ συχνά, θα ρωτώ το Υπουργείο κατά το πόσο οι απόψεις σας έχουν ληφθεί υπόψη όταν συζητάμε ζητήματα τα οποία άπτονται της δικιάς σας ειδικότητας. Να μεταφέρετε παρακαλώ στο προσωπικό σας την εκτίμησή μου και νομίζω διερμηνεύω τα αισθήματα όλης της ελληνικής κοινωνίας λέγοντάς σας ένα από καρδιάς και ειλικρινές μεγάλο ευχαριστώ.